Αυτόν τον Ιντέγκη που παίζει στη θέση σου, δεν τον έκανε που βάζει ένα γκολ κάθε όποτε βρέξει. Καταρχήν ο Ιντέγκη είναι παιχτάρας. Ένα και αυτό. Αν είχε, διαβάζω τώρα που λένε, ξέρεις, το κοντρόλ δεν είναι. Δεν έχει κοντρόλ. Που βάζει, μιλάνε. Ναι, δεν έχει κοντρόλ. Μα έχει κοντρόλ, δεν άπεζε εδώ. Α, Καρπετόπουλος κάνει πλάκα. Κάθε πότε βάζει γκολ. Δεν το λέω Καρπετόπουλος, το λέει κι άλλοι. Έρχεται την μπάλα και του φεύγει. Δεν έχει καλό κοντρόλ. Μα έχει καλό κοντρόλ, δεν άπεζε εδώ. Θα παίζει καμιά ρεά, Μπαρσελόνα κλπ. Ο Ιντέγκη λοιπόν είναι παιχτάρας. Πάντα. Σε μια αγωνιστική περίοδο, ένας φορ, ένας γκολτζής, πάντα και περνάει και μια περίοδο... Ποιον ήθελες εκεί, το Μήτρο ή το Ιντέγκη, εσύ τώρα, σε βάζω αύριο προπονητή εγώ που δεν έχω... Άλλος την είναι ο ένας, άλλος την είναι ο άλλος. Ποιον θα βάζεις εσύ. Εντάξει, και ο Μήτρο μου άρεσε. Μ' άρεσε, δηλαδή, πρωτού φύγει από τον Ολυμπιακό να πάει στη Φούλα, μου άρεσε. Μετά, πηγαίνοντας στη Φούλα και ξαναγύρισε, τον είδα ότι πήρε την κατιούσα. Αρκέστηκε. Στα λεφτά και στα γκολ και τα έτσι, και τώρα βλέπω πάλι ότι επανέρχεται. Ναι. Γιατί είναι καλός παίκτης. Ναι. Αλλά και ο Ιντέγκη μου άρεσε και ο Φουρτούνης μου άρεσε. Ποιος Έλληνας παίκτης, αυτό θα σε ρωτήσω πιο πολύ. Ο Φουρτούνης μου άρεσε. Ναι. Αλλά ξέρεις, έχει αυτό το υφάκι που είναι λίγο, ξέρεις, το χάζω. Το λέω με καλή έννοια. Ναι, λίγο το μιμουά. Ναι, πρέπει να γίνει το τσάμπουκα. Ποιο αλήτης μέσα στην μπάλα. Έτσι, πιο αλήθικο το ύφος του μέσα. Μιλάω για το αγωνιστικό. Ναι. Έτσι, γιατί είναι ένας παίκτης ο οποίος θα πάρει εξέλιξη. Αλενατόρε, ποιος έβγαλε. Αλενατόρε, ποιος που δεν ξέρει, που είναι προπονητής στα Ιταλικά. Ήμουν προπονητής Αγέννα. Και ο Κολέμπας λοιπόν, το Βήμα τότε έγραφε ο Καρπετόπουλος με τον Πανούτσο. Και είχε μια στήλη στα άβητα των αποδυτηρίων. Και έγραφε λοιπόν ο Πανούτσος. Ο Αλενατόρε λέει, είπε αυτό, είπε το άλλο εκείνο. Λοιπόν, το βράδυ λοιπόν της ιδίας ημέρας βρίσκομαι τον Κολύμπα, είμαι προπονητής Αγέννα και μου λέει, καλά αυτός ο Πανούτσος, μου λέει, τι έχει μαζί σου, σε βρίζει. Του λέει, τι γράφει, μου λέει, σε βρίζει, μου λέει Αλενατόρε. Δεν ήξερε. Αλενατόρε, πάρε ότι προπονητής Αλενατόρε. Μου λέει, σε βρίζει. Ιταλικά, μαθές. Όλα στη ζωή, με τη βοήθεια του Θεού, μου ήρθαν δεξιά. Είδα, αν δεν ήμουν ποδοσφαιριστής, αυτά που είδα και έκανα δεν θα τα έκανα ποτέ. Είμαι λοιπόν στενοχωρημένος και λυπημένος γιατί η συγχωρεμένη μάνα μου δεν είδε τίποτα. Δεν είδε τίποτα από όλα αυτά. Λοιπόν, με πήγαινε, γι' αυτό σου το λέω. Δεν ήθελα να σου πω με ένα ναι ή με ένα όχι. Ναι, ούτε εγώ θέλω. Λοιπόν, με πήγαινε στα αγγλικά. Από τη μία πόρτα με πήγαινε, από την άλλη ήθελε. Λοιπόν, γι' αυτό λοιπόν επανέρχομαι που σου λέω στην Ιταλία. Ολοκληρώνεσαι σαν άνθρωπος, τουλάχιστον. Έμαθα Ιταλικά. Yeah. Να μπορώ να συνοηθώ και να μπορώ να πω γιατί ο Διαρμηνέας πες να σου πω, να μου πεις να και το καθεξής. Να σε μια ερώτηση για μια φράση και αν την έχεις χρησιμοποιήσει. Και μπέλα φίγκα. Τώρα μου λες μια φράση η οποία είναι... Δεν την πεις, τι ωραία. Γυναίκα. Γυναίκα. Την έχεις πει εκεί. Οι γυναίκες, οι Ιταλίδες, δεν είναι μόνο ωραίες οπτικά, είναι ωραίες και με τα αντισήματά τους. Δηλαδή βλέπεις μια Ελληνίδα. Στις 10 ώρα το πρωί φοράει τη ρόμπα, πάει μπουγάτσα. Λοιπόν, Ιταλίδα, θα βάλει το γάντι, θα βάλει το γυαλί, την τζάντα, την ωραία. Βέβαια τώρα έχουμε μεγάλη εξέλιξη και εμείς από εδώ, το κομμάτι. Μεγάλη, έχουμε οι δικές μας Ελληνίδες. Όταν πήγες εσύ ήταν αλλιώς. Οι δικές μας Ελληνίδες τώρα, τα νέα παιδιά, τα κορίτσια, είναι πολύ πιο ωραίες από ό,τι οι Ιταλίδες. Φωνώ. Και περιποιούνται και προσέχουν τον εαυτό τους. Ποιες ηλικίες γυναικών σας αρέσουν. Σου είπα, είμαι της αρχής, εκτός από τα ψάρια, ότι η γριά κότα έχει το ζουμί. Ξέρει την αποστολή της. Ξέρει την αποστολή της. Ξέρει να χειρίζεται το αυτοκίνητο, τον άντρα, τις ταχύτητες. Ξέρει την αποστολή της. Είναι βασικό να ξέρει την αποστολή σου. Θα ξαναγύρναγες πίσω ή τελείωσαν τα παλιά. Θα ξαναγύρνες στο Καραϊσκάκι να σηκώνεται πάνω στον αέρα και να τρελαίνουν τη γάβρη με τον γκολ που έβαλε. Ποιος δεν θα το ήθελε.
Έτσι, αλλά είναι κάποια πράγματα τα οποία δεν μπορούν να γίνουν. Και από τη στιγμή που δεν μπορούν να γίνουν, δεν το σκέφτομαι. Δεν περνάει από το μυαλό μου. Ούτε ξέρεις, είμαι τύπος που λέω, γιατί ξέρεις, περισσότεροι, ας πούμε, συνάδελφοί μου, αρχίζουν, λέει, τους βλέπω καμιά φορά στη τηλεόραση. Α, ξέρεις, όταν έπαιζα, εγώ έκανα εκείνο. Δεν έχω τέτοια προβλήματα. Είναι τελειωμένα για μένα. Ένα ερώτημα. Είχες μείνει σύμβολο, ας πούμε, χρόνια με το μουστάκι. Mm. Το περιποιούσε να το έφτιαξε. Το έκοψα τώρα για να φέρουμε μικρότερο. Λοιπόν, Νίκο, αν έλεγες ότι ο Άρης του χρόνου θα ανέβει σε ένα χρόνο στην Άρθα Εθνική, θα το πίστευες, θα ανέβει με τα ντουζένια. Καταρχήν, φέτος στην Τρίτη Εθνική έχει ανέβει από τον Αγίου Νικολάου. Ένα το κρατούμενο. Ο δεύτερο... Νικολάου, μάλιστα. Ο Ολυμπιακός από Φεβρουάριο από τον Αγίου Νικολάου. Και το δεύτερο είναι ότι σε ένα χρόνο, σαν σήμερα, θα μιλάμε ότι ο Άρης θα είναι Super League. Γιατί είναι ένας μεγάλος σύλλογος που την τελευταία πενταετία έχει εμπλακεί σε μια περιπέτεια οικονομικής φύσεως. Όπως πολλές ομάδες. Έχει αποξιωθεί. Yeah. Έτσι. Έχει απαξιωθεί. Και νομίζω ότι είναι και κρίμα και άδικο, γιατί δυναμώνει με τον Άρη, με τον Όφη, με τον Ηρακλή, με τον ΠΑΟΚ, με την Ξάνθη και άλλες ομάδες. Είναι ο ξάδερα μας, Σέρες. Εσύ δεν βαριέσαι που παίζεις με ομάδες που είναι άγνωστες τώρα, ας πούμε, στην Τρίτη Εθνική. Καλά, η Τρίτη Εθνική είναι ταλαιπωρία. Ξεχάσε το. Αν δεν ήταν δηλαδή ο Άρης, Βούλπο, ναι. Βάζω και τον Όφη μέσα, έτσι. Δεν υπήρχε περίπτωση δισεκατομμύρια να μου δίνανε να πάω. Ναι. Είναι μεγάλη ταλαιπωρία. Έφαγα απλά, για να κλείσουμε αυτό το κομμάτι, έφαγα τόσα βρυσίδια που σαν ποδοσφαιριστή δεν τα έφαγα. Δηλαδή ο κάθε χωριάτης με συγχωρείς που τρώει όλη την εβδομάδα ξύλο από τη γυναίκα του, έρχεται για να βρει. Γιατί είμαι Ολυμπιακός, γιατί είμαι έτσι, γιατί είμαι αλλιώς, γιατί ο Άρης, γιατί είναι σκουλίκια, γιατί ο ένας, γιατί έτσι, γιατί. Με τα πινελίκια που λες, τα έχεις πάρει μια φορά έτσι που δεν γυρίσει επίση καμία ανάποδη. Τα πινελίκια είναι μέσα στο όριο το επιτρεπτό. Τι δεν μου αρέσει, τι δεν συγχωρώ. Έρχεσαι στο γήπεδο και πάω πετάξει ένα ποτήρι νερό. Πέσαμε στη Βέρεια πάλι με τον Άρη και μου πετάει, 0-2 κερδίζαμε, με 2 γκολ του Αβραάμ Παπαδόπουλου, και μου πετάει ένας από τη Βέρεια ένα κέρμα και με παίρνει εδώ. Και τρέχει το αίμα στην τριβάνη. Δεν μπορούσε να είναι εδώ. Στο μάτι. Πετάς, για ποιο πράγμα, πετάς ρουκέτες, για ποιο λόγο. Βρίσε, έλα, ό,τι θέλεις, και εγώ μπορώ να βρίσω. Να σου δείξω. Γιατί η δική σου βρισιά μετράει και δεν μετράει. Συμφωνώ, συμφωνώ. Για να το ελαφρύνω λίγο, πάμε σε ένα ατύχημα που έπατε στο γήπεδο. Νταμαρλής, τάτος τον επιτηρεί. Νταμαρλής κατάει την μπάλα. Τάτος εδώ για να δούμε εδώ. Κανούλας Αναστόπουλο! Εδώ. Έπεσες όπως έπεφτες όταν έπεσες μπάλα. Όταν έπεφτες για πέναλτι παραμύθι, ναι. Έτσι έπεφτες. Είδες όμως ότι άμα είσαι κυλαράς, πες κάτω και λέει το κύπελο. Δεν μου λες, πόσα παραμύθια πέναλτι πήρες, θα έχεις μετρήσει. Στα... Εντάξει, δεν τα έχω μετρήσει. Στα 10 πόσα θα ήταν. 4. Αλήθεια. Τα 4 στα 10. Ωραίος. Λοιπόν, είμαστε σε μια φάση όπου θα μείνει στον Άρη ένα χρόνο, ό,τι και να γίνει, να πάει αυτή η Εθνική. Είναι σε μια φάση. Και την επόμενη. Και την επόμενη, σωστά. Ναι. Δεν γίνεται. Σωστά. Την πρώτη φορά την πάτησα. Ναι, την δεύτερη. Πάτησα. Ανέβασα μια ομάδα με 10 παιχνίδια και κλεισμό των θυρών. Δεν γίνεται. Ένα κρατούμενο. Δεύτερο κρατούμενο, μουστάκι, δεν ξαναφύνουμε, διότι μα κάνει μεγάλου πλέον, είναι άσπρο και δεν παίρνει. Το είπα υποτίθεται. Πάμε για κουφέτα, ίσω. Δεν πατάμε κουμπί. Να πω, ούτε... να πω, έχουμε ανοίξει και σας περιμένουμε για γάμο. Δεν γίνεται. Όχι, ούτε τα μπέλα βάλουμε, παιδιά, ψάχνουμε. Άρα θα μπορούσαμε να το δούμε για πρώτη φορά, νομίζω, τουλάχιστον θα μπορούσε να παντρευτείς. Είναι στα μελλοντικά μου βγάλε σχέδια. Βγάλε ένα στο πουλάκι να το κάνουμε σε τερφόρε. Βγάλε τώρα εκεί πέρα. Και πρέπει να είναι και αγόρι. Κρατήσουμε το όνομα. Πιστεύεις ότι είσαι προοδευτικός άνθρωπος ή συντηρητικός? Όταν η οικογένειά μου προέρχεται από αριστερές ρίζες, εσύ τι μπορεί, πώς με κόβεις δηλαδή? Εγώ σε κόβω γιατί ξέρω, αλλά τώρα μιλάμε με το... Ναι, δημοκρατία δεν είναι όμως. Κοινωνικά είσαι συντηρητικός ή όχι, πέρα από το πολιτικό. Πολιτικά είσαι ο αριστερό παλικάρι και γενετής, είμαι. Σε ενοχλούν φαινόμενα, ξέρω εγώ, γκέι ποδοσφαιριστής, άμα υπήρχε, θα σε πειράζει. Δεν ασχολούμαι, μη μου λες τέτοια, δεν ασχολούμαι. Ναι, δεν σε πειράζει. Θέμα δικό σου, δεν ασχολούμαι. Εδώ στα πολιτήρια πρέπει να είσαι τύπος και υπογράμμος. Τελείωσε το θέμα. Αλητίες στα πολιτήρια έκανες? Πολλές. Πολλές, ε. Πολλές. Είχατε κανένα που τον είχατε κοροϊδεύει και τον πειράζετε? Πολλούς. Τι να πρωτοθυμηθείς,
Και τι να πρώτο, σου πω, θα θέλουμε εβδομάδες και μήνες. Γεια σου λέω. Λοιπόν, άρα θα ξανάρθεις πάλι, μόλις ανέβουμε κατηγορία και κλείσουμε τον Άγιο του Αγίου Νικολάου του χρόνου, το Αγίου Νικολάου του Φεβρουαρίου. Μάλλον για το Άγιο, θα πάμε το Αγίου Νικολάου μάλλον. Για το Αγίου Νικολάου και πάλι. Νίκο, μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ που μου έκανες την τιμή και ήρθες. Εγώ.